Θα πάμε στο κόσμο μας, ένα ακόμα κόσμημα του Αιγαίου, θα πάμε στην Χάλκη. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Ρουσάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τουρισμού εκεί στο νησί. Κύριος Ρουσάκης. Κύριος Ρουσάκης με καταγωγή από Κρήτη. Σωστά. Από το Ρέθυμνο Κρήτη. Σωστά. Δηλαδή πετύχαμε κριτικό δηλαδή στη Χάλκη. Να μας πείτε πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είναι στο νησί. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είναι κοντά στους 250-260. Εάν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν είχατε κανένα κρούσμα. Σωστά. Ήμασταν από τους τυχερούς και μέχρι στιγμής όντως δεν είχαμε κάποιο κρούσμα. Εντάξει, η Χάλκη ήταν από τα τυχερά νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων, τα οποία εμβολιάστηκαν από τα παρέωτα νησιά από το σχεδιασμό που είχε κάνει η κυβέρνηση. Οπότε αυτό ήταν ένας λόγος ο οποίος βοήθησε ακόμη περισσότερο και για να κρατηθεί το νησί καθαρό, αλλά και να ο κόσμος να είναι πιο αισιόδοξος όσο αφορά την υγεία του. Ο βασικός στόχος και ο δικός σας, αντιδήμαρχε, έχετε επομιστεί το γαρτοφυλάκιο του τουρισμού. Ποιος είναι? Στο νησί υπάρχουν τουριστικά καταλήμματα, υπάρχουν κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια? Για πείτε μας λίγο. Υπάρχουν κοντά στις 650 κλίνες. Εντάξει, στόχος μας για φέτος είναι να έχουμε μία καλή σεζόν, αν και από ό,τι παρεπλέπετε θα ξεκινήσει λίγο καθυστερημένα, ας πούμε, από τον Ιούνιο. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι όλες αυτές οι κρατήσεις, οι οποίες δείχνει ότι ακυρώθηκαν, ακυρώνονται για Μάιο-Ιούνιο, μετατίθονται για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οπότε εκεί θα υπάρχει ένας ισοσκελισμός των κρατήσεων, πιστεύουμε, και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι μια σεζόν καλή, έτσι. Επίσης, τα μικρά νησιά, ας πούμε, επειδή αντιθέτως με τα πιο μεγάλα, επειδή δουλεύουμε κυρίως με σταθερούς επισκέπτες που αγαπούν το μέρος. Σταθεροί επισκέπτες από πού? Από εξωτερικό, από Ελλάδα? Ναι, είναι από Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία. Οι περισσότεροι πελάτες επισκέπτες του νησιού αγαπούν το μέρος αυτό και επιστρέφουν σχεδόν κάθε χρόνο. Μας είπε ο κύριος Μάγκος, συγγνώμη σας διακόπτω, δήμαρχος Λειψών, ότι στους Λειψούς υπάρχουν Ιταλοί οι οποίοι έχουν αγοράσει, έχουν επενδύσει, έχουν αγοράσει και ακίνητα. Το ίδιο και στη Χάλκη. Και Άγγλοι και Ιταλοί έχουν αγοράσει σπίτια στη Χάλκη, τα οποία επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι. Με τις οικογένειές τους, φίλους. Μάλιστα. Οπότε θετικό το κλίμα. Αισιόδοξο σας ακούω και γιατί όχι βέβαια. Βρίσκεσαι σε ένα ξεχωριστό και ευλογημένο τόπο. Σωστά. Η Χάλκη δεν είναι ένα μικρό νησί στα Δωδεκάνησα, με αρκετές ομορφιές, με έναν πολύ όμορφο και παραδοσιακό οικισμό, με πολύ όμορφες παραλίες. Οπότε κάποιος ο οποίος επιθυμεί ήσυχες, ήρεμες διακοπές, νομίζω ότι η Χάλκη είναι ένας από τους τόπους. Να ρωτήσω τώρα πως ένας κριτικός βρέθηκε στη Χάλκη. Πώς βρέθηκε, καταγωγή από το, η μισή καταγωγή μάλλον, όπως είπα, μισή ως κριτικός, μισός Χαλκίτης, οπότε λίγο εδώ, εντάξει. Μας κέρδισε λίγο η Χάλκη περισσότερο, θα έλεγα. Να διοργανώσετε και να κλείσουμε έτσι, να διοργανώσετε και ένα κριτικό γλέντι. Γιατί όχι και να το καλύψουμε εδώ. Βεβαίως, από την Κρήτη TV το καλοκαίρι. Βεβαίως, γιατί όχι. Να είστε ευπρόσδεκτοι και μακάρι να μπορέσουμε να σας φιλοξενήσουμε εσάς φέτος εδώ στη Χάλκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν.